δύσκολη η ζωή του ταξιδιώτη όταν με μηχανή φτάνει στο αεροδρόμιο. Αναχώρηση λοιπόν για Κωνσταντινούπολη, από όπου θα πάρουμε το αεροπλάνο μετά για Ακρά. Προσέξτε, Ακρά προφέρεται, έτσι. Όχι Άκρα, εκεί είναι Άκρα του τάφου σιωπή. Αυτό είναι ένα προπαγανδιστικό έντυπο που βρήκαμε στο κάθισμά μας λίγο μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία. Ένα έντυπο πολυσέλιδο, πολυτελές, που δείχνει εικόνες από την καταστολή του πραξικοπήματος. Μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην έτσι φαντάσου. Αποτρέπεζα τη Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σε αντιπάρω. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ως τη Μύο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο. Στη Σαμοθράκη, στη Μυτιλίνη, στη Μικαρία, στη Σαντορίνη. Και το αεροπλάνο Αϊβαλή. Γιατί μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Φτάσαμε στο φιλόξενο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, μια πανσπερμία φυλών, και δεν είναι τυχαίο το ότι είναι από τα καλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο. Και βέβαια η Μαρία μας. Χαιρέτα τον κόσμο. Δεν παραλείψαμε βέβαια να πάρουμε και το παραδοσιακό παγωτό. Μερικές δόσεις παγωτού ακόμα, έτσι για να γλυκαθούμε. Καλή μας απόλαυση. Και ό του θαύματος, μέσα στο μεγαλύτερο κατάστημα του αεροδρομίου, ακόμα αυτό. Τέλος, επιβιβαζόμαστε στο αεροπλάνο για τον τελικό προορισμό μας. Αφήνουμε την φιλόξενη Κωνσταντινούπολη και απογειωνόμαστε για την Ακρά, την πρωτεύουσα της Γκάνα. Πάνω από τις ερήμους της Αφρικής. Υπέροχες εικόνες ενός καταπληκτικού ηλιοβασιλέματος και μας βρίσκει νύχτα προσεγγίζοντας και πετώντας πάνω από την Γκάνα. Πρώτη νύχτα στην Γκάνα λοιπόν. Υπαίθριο μπαράκι, καταπληκτική μουσική, υπέροχοι άνθρωποι. Και όλη η ομάδα να προσπαθεί να προσαρμοστεί. Okay. Μυρίζει ποδαρίλα, αλλά θα δούμε τι είναι. Κρασί από κοκοφίνικα. Ωραίο, ωραίο. If I did not talk nothing else to give but love, would that even be enough? Μαρία, τι λέει το κρασάκι από κοκοφίνικα? Ε? Καλό! Η νύχτα στην Ακρά μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, με μουσικές ωραίες, ρυθμούς καταπληκτικούς, ζεστούς και με ανθρώπους που ήξερα. Αυτό το κορνάρισμα είναι το χαρακτηριστικό των τσιτζίδων. Πρώτη μέρα λοιπόν, πρωί, και μαζεύαμαστε όλοι μαζί στο ξενοδοχείο. Από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Γκάνα, το πράσινο ακροτήρι. Και ετοιμάζουμε και το πρωινό μας
μάλλον τα σαντουιτσάκια που θα πάρουμε μαζί μας. Οκ, δεν. Περιμένουμε τώρα να δούμε να πούμε και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το λεωφορείο που θα μας πάει. Το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι εκατοντάδες φορές καλύτερο από αυτό που μας πήγε την προηγούμενη μέρα. Φαίνεται ότι στην Γκάνα έχουν πολύ μεγάλη παροικία από Κέλτες. Γκίνες στην Γκάνα. Ο κύριος Κώστας Μάρκου, ο οπερατέρ της αποστολής μας. Και εδώ η αναπληρώτρια Βασίλισσα Ομορφιαστό. Σε κάθε φανάρι οι υπαίθριες αγορές έδιναν και έπαιρναν. Μπορούσε να κανείς να αγοράσει οτιδήποτε. Και βεβαίως παντού η παρουσία της θρησκείας με έναν περίεργο και πολύ άμεσο τρόπο. Να και η άγρια φύση της Γκάνα. Σκορπιός, αρκετά μεγάλος, σκοτωμένος ευτυχώς, και εδώ βλέπετε το πώς συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι, πάρα πολύ όμορφοι, ευπροσίγοροι, χαμόγελα, χειρονομίες. Οι τρεις βασίλισσες της ομορφιάς, του τουρισμού. Και βεβαίως όταν χρειάζεται βοήθεια, μια γυναίκα, ένα υπότης πάντα την προσφέρει. Σε ένα πανεπιστήμιο της Ακρά μας περιμένει ο Πρίτανης, καθώς επίσης και καθηγητές του πανεπιστημίου. Ανταλλάσσουμε απόψεις και μας δίνουν την ευκαιρία για μερικές μικρές διαλέξεις σε φοιτητές του πανεπιστημίου. Πολλές είναι οι απόψεις που ακούγονται. Χρήσιμα και πολλά τα συμπεράσματα από τις συγκρίσεις. Της κουλτούρας, του πολιτισμού όλων των κρατών και πολύ καλές οι ιδέες που προκύπτουν. Και βέβαια, πάντα υπάρχει χρόνος για κοινωνικές συναναστροφές, για πιο προσωπική γνωριμία των ανθρώπων, καθώς επίσης και για γνωριμία με τα άγρια του τόπου. Άλλη μια μικρή προσπάθεια για να κατέβει η βασίλισσά μας μια βραχώδη περιοχή. Μας περίμεναν στη συνέχεια στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου, όπου μας υποδέχθηκαν εκπρόσωποι των γραμμάτων, των τεχνών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και μας έκαναν την τιμή με 2-3 λόγια ο καθένας να μας καλωσορίσουν, να μας παρουσιάσουν τις δικές τους ιδιότητες και να μας κάνουν να νιώσουμε ευπρόσδεκτοι. Βέβαια, δεν χάσαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και τις τοπικές αγορές. Μία από αυτές, γεμάτη μικρά μαγαζάκια αυτοσχέδια, όπου πουλούσαν από ρούχα, από έτοιμα είδη σε πακέτο, από φρούτα, λαχανικά, τοπικά, καρπούς. Και βεβαίως δεν χάσαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις ντόπιες μπανάνες, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι ήταν νοστιμότατες. Η Μαρία μας βοηθάει πάντα.
φας επίσης και καρπούζια. Beautiful. Είναι ένα θέμα εκεί να διαλέξεις το καρπούζι, γιατί δεν έχουν τον ίδιο ήχο όταν τα χτυπάς με τα δικά μας. Αλλά διάλεξα με ένα το οποίο βγήκε καλό στο τέλος. Αυτές είναι οι εικόνες εκεί κάτω των ζεστών χωρών, όπου όλα γίνονται ανοιχτά. Ο κύριος Μάρκο λοιπόν σε ένα εκπληκτικό selfie βίντεο δοκιμάζει την γλυκύτητα της τοπικής μπανάνας. Με την άποψή του συμφωνεί και η Μαρία. Στο άγαλμα του ιδρυτή της Δημοκρατίας της Γκάνα και βεβαίως βράδυ δίπλα στο ξενοδοχείο μας βρίσκουμε αυτό, Planet Kebab, πιτόγυρο με λίγα λόγια. Επόμενη μέρα στην Γκάνα. Good morning world. Καταπληκτικά γράφεται στους δρόμους και μια τεράστια διαδρομή δίπλα στη θάλασσα, σε μια θάλασσα που την χτυπάει ο Ατλαντικός ωκεανός χωρίς να εμποδίζεται από τίποτε. Για να φτάσουμε στο τέλος σε ένα κάστρο όπου ήταν λιμάνι δουλεμπορίου. Αυτό το πράγμα στα χέρια μου είναι ένα καταπληκτικό τοπικό όργανο, το οποίο προσπαθώ να παίξω βέβαια. Όπως και αυτό, μια φραγκοσυριανή ψιλοαποτυχημένη, αλλά αρκεί η προσπάθεια. Παζάρια για να αγοράσω αυτό το κράνος με τα κέρατα, δεν συμφωνούμε στο τέλος, και μια αναμνηστική επιγραφή από την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα. Θα δείτε και αργότερα ότι υπάρχουν παντού εικόνες του Μπαράκ Ομπάμα σε αυτοκίνητα, αυτοκόλλητα, με τις αμερικάνικες σημαίες και τις σημαίες της Γκάνα μαζί. Και είναι δύσκολη ζωή του ψαρά στον Ατλαντικό ωκεανό. Οι φίλοι μας από τη Ρουμανία. Και εδώ ο Κώστας ο Μάρκο, ο οπερατέρ μας, δεν χάνει την ευκαιρία να αποθανατήσει εξαιρετικές εικόνες της ζωής. Ποδόσφαιρο δίπλα σε θάλασσα και πιτσιρίκια που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Με την πολύ καλή έννοια βεβαίως. Το κάστρο αυτό είναι ένα κάστρο γεμάτο αίμα. Ένα κάστρο που τα φαντάσματα των σκλάβων που σε αυτά τα βουντρούμια μέσα κρατιούταν μέχρι να φύγουν για την Αμερική με τα πλοία, ακόμα το στοιχιώνουν. Φύγαμε όμως από το κάστρο και πήγαμε τώρα πια στο κτήμα όπου θα μάθουμε την τέχνη του μπατίκ. Μια τέχνη η οποία είναι πολύ απλή στην κατανόησή της, αλλά που έχει πολλές τεχνικές μέσα στην υλοποίησή της. Η πανταχού παρούσα γιαγιά μας υποδέχεται. Όλες οι γιαγιάδες στον κόσμο είναι ίδιες τελικά. Ενώ τα μαθήματα που παίρνουμε, ο τρόπος που διδασκόμαστε και οι τεχνικές που μαθαίνουμε είναι εξαιρετικές. Εδώ είναι μια σφραγίδα από ξύλο. Την σφραγίδα αυτή λοιπόν βάζουμε μέσα σε καυτό κερί, σε υγρό κερί, και αφού το ρούχο σταμποθεί με το σχήμα της σφραγίδας με κερί και δώσουμε ό,τι ζωγραφιές θέλουμε, κάνουμε ό,τι σχήματα θέλουμε, στη συνέχεια βουτάμε το ρούχο μέσα σε χρώμα. Αφού το βουτήξουμε μέσα στο χρώμα και βαφτεί καλά, και βεβαίως αν θέλουμε σπάμε το κερί, ζαρώνουμε το ρούχο και σπάμε το κερί ώστε να δώσει και νερά, στη συνέχεια το παίρνουμε και το βράζουμε, που σημαίνει ότι λιώνει το κερί μέσα στο βραστό νερό και φεύγοντας αφήνει αυτό που βλέπετε, γίνεται λευκό, αφήνει λευκό, αφήνει το χρώμα του ρούχου εκεί που υπήρχε κερί. Αυτό με πολύ απλά λόγια
είναι η τέχνη του μπατίκ. Προσπαθήσαμε, άλλοι τα καταφέραμε καλύτερα, άλλοι όχι τόσο καλά. Πάντως όλοι μας φτιάξαμε από κάτι για να έχουμε να θυμόμαστε την τέχνη αυτή. Και βέβαια Αφρική, Γκάνα, χωρίς χορό δεν γίνεται. Όποιος πρόσθενε, μάθαινε σε όποιον πρόσθενε διάφορους χορούς. Βλέπετε εδώ τον φίλο μας από τη Ρουμανία να μαθαίνει στις πριγκίπισσες, στις βασίλισσες του τουρισμού της Γκάνα χορούς, αν είναι δυνατόν. Και αυτές βέβαια δεν λένε όχι. Θα φάμε μπανκού, το οποίο είναι παραδοσιακό φαγητό της Γκάνα. Ναι, μαζί με σούπα λαχανικών. Χρησιμοποιούμε μόνο το δεξί χέρι, διότι το αριστερό στην Γκάνα θεωρείται ότι είναι βρώμικο. Dirty hand, the left one. Yeah. And the name again? Maka. Maka, I forgot the names. Will inspect me to see if I do it well. So, I take a small bite, παίρνω μια μικρή μπουκιά. Take your time. Yeah. Κάνω αυτό. Yeah. Mm. What do you think? Mm. Πολύ ωραίο. Η υφή του μοιάζει λίγο με μπάμια. And I believe that, πιστεύω ότι έχει μπάμια μέσα. And meat. That's this fish meat? Meat. Yeah, that's an idea. Okay. All right, well. What is this? Yep, you like it? Έχει ένα Γκανέζος, εγώ μη εν Μπαράκ Ομπάμα. Συνέχιζουμε και γυρίζουμε. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Και βεβαίως, επειδή νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, αφού φάγαμε, το ξαναρίξαμε στο χορό κανονικά. Μια διεθνής παρέα, φίλοι όλοι μαζί, διασκεδάζουμε υπό τους ήχους της αφρικάνικης μουσικής. Καταπληκτικό. Άλλη μια μέρα λοιπόν τελειώνει, όλη η παρέα στο λεωφορείο μέσα, σε αυτό το καταπληκτικό λεωφορείο που χωράν διπλάσει από ό,τι θα χωρούσαν στην Ευρώπη ή στην Αμερική, με πόρτες που κλείνουν χειροκίνητα, και να είμαστε καλά και καλή μας ξεκούραση μέχρι την επόμενη μέρα. Μέρα Τρίτη. Η θέα από το ξενοδοχείο. Είναι καταπληκτικός ο συνδυασμός νεότερων κατοικιών, παλιών σπιτιών και η ζωντάνια, η εθνική ζωντάνια που επικρατεί σε όλο τον κόσμο εκεί. Παραδοσιακός τρόπος μεταφοράς. Τρίτη μέρα στην Γκάνα, ξεκινάμε με το πρωινό μας για να δούμε τι μας έχει φτάσει το μέλλον. Η Μαρία μας ενημερώνει, όπως και κάθε μέρα, για το πρόγραμμα της ημέρας. Και βεβαίως ο καθένας
κάνει τις παρουσιάσεις του, λέει τις απόψεις του. Και λαμβάνει μέρος υποχρεωτικά στα περίεργα πειράματα που πολλοί από την παρέα μας έχουν αποφασίσει να κάνουν. Πειράματα ψυχολογίας. Ομιλίες για την τουριστική ανάπτυξη. Για τη γαστρονομία, για την ψυχολογία, για την προβολή των τουριστικών προορισμών. Όπως είπαμε, μια μεγάλη παρέα με ενθουσιώδεις ανθρώπους που διψάνε να μεταδώσουν γνώσεις τόσο ένας στον άλλον όσο και στους κατοίκους των περιοχών που πηγαίνουμε, που και αυτοί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έρχονται να μας παρακολουθήσουν. Και όπως λέγεται, αν μια φορά εμείς που κάνουμε τις εισηγήσεις διδάσκουμε αυτούς που μας ακούν, άλλη μία φορά, κάνοντας τις εισηγήσεις αυτές, διδάσκουμε και τους ίδιους τους εαυτούς μας. Και ξανά στον δρόμο. Η τέχνη παθαρίσματος της καρύδας, θα την δούμε και αργότερα πολύ πιο ωραία. Στον δρόμο λοιπόν και πάλι, στο λεωφορείο, σε μια χώρα που είναι η χώρα των θαυμάτων. Ένα πολύβουο, πολύχρωμο πλήθος ανθρώπων, αυτοκινήτων, διαφημίσεων, κτηρίων, ρούχων, αντικειμένων και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, σε μια χώρα που δεν ησυχάζει ποτέ. Που φαίνεται ότι έχει μεγάλο δυναμικό, φαίνεται ότι έχει μεγάλη δύναμη και που αυτή τη δύναμη αρχίζει και αναδεικνύει πλέον και με έναν τρόπο καλό, πρέπει να πούμε. Επίσκεψη στο στάδιο της πόλης, της Άκρα, εκεί όπου έχουν γεννηθεί από ό,τι γνωρίζουμε μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έχουν διαπρέψει διεθνώς και στην Ελλάδα. Και βεβαίως δεν ξεχνιόμαστε να περάσουμε και από την αγορά. Καταπληκτικά υφάσματα, υπέροχα χρώματα, αντικείμενα, κοσμήματα, κατασκευασμένα σχεδόν όλα, αν όχι όλα, χειροποίητα. Ένας παράδεισος για όσους θέλουν να αγοράσουν αναμνηστικά ή και πραγματικά αντικείμενα για να χρησιμοποιήσουν. Και εδώ βλέπετε πώς γεννιούνται τα ποδοσφαιρικά ταλέντα της Γκάνα. Πέθριο ξύρισμα. Βρήκα στην αγορά αυτό. Το οποίο βασικά δεν ξέρω τι είναι, γιατί αυτό είναι κάποιο τοπικό φρούτο, δεν ρώτησε κιόλας. Λοιπόν, θα το ανοίξω, θα το εγχειρίσω διακριτικά και θα σας πω τις εντυπώσεις. Πάντως, όπως το βλέπετε, είναι εξαιρετικά όμορφο. Μάλλον έτσι. Έτσι, το τσάκι. Για να φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά κόκκινο.
αγγλικά, θέλουμε να ξεφροντίζουμε γιατί έτσι δείχνει. Αυτό είναι passion fruit, λοιπόν. Για να δούμε. Όνειρο. Όνειρο. Τέλειο. Αυτό έχει περίπου 2 ευρώ. Φαίνεται ότι εδώ είναι πολύ φτηνά τα σαμποάν και τα φρόλουτρα, αλλά ακριβά τα φαγητά. Τώρα θα σου πω, να τρως σαμποάν μπορεί να συμφέρει κιόλας, δεν το έχει δοκιμάσει κανείς. Σχεδόν 1,5 ευρώ. Και δεν πάρουμε ανοιχτή, σήμερα θα πάμε εκδρομή. Ας πάρουμε ένα 2 να έχουμε. Εδώ είναι διάσημα αυτά τα chips, τα οποία προέρχονται από το πλαντέν. Το πλαντέν, όπως μπορείτε να δείτε, είναι σαν μπανάνα, αλλά δεν είναι μπανάνα. Και όπως μας είπαν εδώ, λέει, υπάρχουν οι μπανάνες και υπάρχουν και τα πλαντέν. Είναι σαν chips μπανάνας, αλλά δεν είναι τόσο γλυκά. Και εδώ πέρα είναι πολύ διάσημα. Μέσα στο σούπερ μάρκετ, στην Γκάνα, στο κέντρο του κόσμου και της Αφρικής, τι βλέπουμε? Ξέρω ότι έχω πει ότι δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για πράγματα που δεν έχουμε κάνει εμείς, παρά μόνο χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που η Δοδόνη βρίσκεται στην Γκάνα. Μια υπηρετική εταιρεία, γεννιώτικη εταιρεία, βρίσκεται στην Γκάνα. Πέντε εβδομήντα έχουν τα αυγά. Περίπου δηλαδή 1 ευρώ. Γενικά στα σούπερ μάρκετ έχουν τιμές περίπου σαν τις τιμές της Ελλάδας. Με μερικά έτσι δεν είναι πολύ πολύ ακριβότερα. Είναι παράδοξο σε μια χώρα με τόσο φτωχό πληθυσμό. Είναι από αυτές τις παραδοξότητες που τέτοια κράτη υπό ανάπτυξη έχουν πολύ συχνά. Γνωστές μάρκες καφέ, για παράδειγμα, όπως λέγαμε πριν, έτσι, δείτε το Νες καφέ, αυτό εδώ, το οποίο έχει 40 περίπου νομίσματα τοπικά, που σημαίνει 10 ευρώ. Αυτό. Είναι ένας από τους λόγους που πολύ δύσκολο να βρίσκουμε καφέ να πιούμε. Και εκεί που κάνουμε το ρεπορτάζ, στο σούπερ μάρκετ, μας κάνει τσακωτούς ο διευθυντής του σούπερ μάρκετ. Βεβαίως δίνουμε τις αρμόδιες εξηγήσεις για ποιον λόγο έχουμε μπει με κάμερα και για ποιον λόγο παρουσιάζουμε και μιλάμε για τα εμπορεύματα. Και ο άνθρωπος, ευγενέστατος, πρέπει να πω, προσφέρεται να μας εξηγήσει τα πάντα, απαντά ευχαρίστως σε ερωτήσεις μας για την κοινωνία της Γκάνα, για την ζωή στην Γκάνα, ενός ξένου μάλιστα όπως και ο ίδιος. Μαθαίνουμε από εκεί ότι οι κύριοι επενδυτές στην Γκάνα και οι κύριοι επιχειρηματίες είναι από τον Λίβανο και την Ιταλία, παρακαλώ, και προσφέρεται να μας ξεναγήσει και στα τοπικά προϊόντα της Γκάνα, που με μεγάλη χαρά μας παρουσιάζει και με πολύ μεγάλη χαρά μας συστεί. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, τον οποίον και ευχαριστούμε πολύ. Back on the road again, λοιπόν, και η γνωστή εικόνα των μικροπολιτών που πουλάνε τα πάντα στις διασταυρώσεις. Κτίρια μοντέρνας αρχιτεκτονικής δίπλα σε παράγκες, είναι αυτή η εικόνα των αναπτυσσόμενων χωρών. Και βεβαίως ένας συρφετός και πάλι αυτοκινήτων, ανθρώπων, πολιτών και δεκάδων άλλων πραγμάτων δίπλα στον δρόμο. Μια εξαιρετική διαφήμιση για ένα φάρμακο για τον προστάτη και ένα χαμογελαστό παππού. Δεν τα βρίσκει κανείς αυτά εύκολα. Και το πρόβατο επάνω στο λεωφορείο. Και καθώς ανεβαίνουμε προς τα ορεινά της Γκάνα, να πω ότι είναι μερικές φορές πιο δύσκολο να
ανακαλύψεις πράγματα που δεν βλέπεις παρά πράγματα που βλέπεις. Για παράδειγμα, μόλις ανακαλύψουμε ότι στην Γκάνα δεν είδε ούτε μία φορά κάποιον να καπνίσει. Γενικά εδώ οι άνθρωποι δεν καπνίζουν. Από κουλτούρα. Επίσης, δεν είδαμε κανέναν ο οποίος να μεθάει, να πίνει και να μεθύσει, που επίσης θεωρείται ότι είναι μεγάλη προσβολή. Επίσης, δεν είδαμε κάδους σπιτιών. Να πούμε εδώ ότι όταν ρωτήσαμε μας είπαν ότι τοπικά τα σκουπίδια τα καίνε. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει τρόπος περισυλλογής. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε να ταξιδεύουμε σε μια χώρα η οποία είναι μια χώρα των θαυμάτων. Και στα ορεινά της Γκάνα, για να επισκεφτούμε αυτή τη φορά έναν οικισμό καλλιεργητών, ένα χωριό καλλιεργητών, ανανάδων και καρύδων. Το συγκεκριμένο χωριό, ο συγκεκριμένος οικισμός είναι διάσημος για την ποιότητα των προϊόντων του, από ό,τι μας έχουν πει. Ήρθαμε στα ορεινά της Γκάνα, της Άκρα, κοντά στην Άκρα, για ένα project που έχει σχέση με καλλιέργειες και που βοηθάει τους ανθρώπους εδώ πέρα, όπως βλέπετε, σε μια πολύ φτωχική περιοχή, παρότι είναι γεμάτη πράσινο, να μπορέσουν να αναπτύξουν τη δική τους οικονομία. Σπίτια παλιά εδώ πέρα, παμπάλια κάτι αυτά, φτιαγμένα με λάσπη. Μια κοινωνία και μια κατάσταση που εμάς μας θυμίζει πολύ παλιές εποχές. Και παρόλα αυτά οι άνθρωποι ζουν, μεγαλώνουν και δραστηριοποιούνται εδώ πέρα. Περπατώντας μέσα στο χωριό, οι εικόνες είναι μοναδικές. Κάθε ένα βήμα έχει μοναδικές εικόνες. Μία με το μικρό αυτό κυριούλι βέβαια δεν πήγε και πολύ καλά. Αυτά τα μουτράκια είναι τέλεια, είναι καταπληκτικά. Και να δεις πως τα μικρά, αυτό το παιχνιδάκι το έχω μία εκκλησούλα, έχει δύο παραθυράκια, έχει μια μικρή πορτίτσα και ένα ωραίο καμπανάκι, πάντα πιάνει. Και βέβαια ένα καταπληκτικό παιχνίδι, προσπαθώ να μαγέψω τα λαστιχάκια ώστε να περάσουν μέσα στον κρίκο, αλλά μάταια από ό,τι θα δείτε. Now is a good one. Now is a good one. Okay. Yeah. So is it at all? This is a new game that I will take back in Greece. Τα παιδικά παιχνίδια που διδάσκουν τα κορίτσια μας φαίνεται ότι περνάνε σε όλο τον κόσμο τελικά. Σε όλα τα πιτσιρίκια. Πολύ εύκολα τα μαθαίνουν, πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα επίσης τα επαναλαμβάνουν.
λέω, τυπ τυπ τυπ. Λέω, λέω, τυπ τυπ τυπ. One, two, three. You are mine. Τοπικά προϊόντα, υπέροχα, ανανάδες, μπανάνες. Και σιγά σιγά μπαίνουμε μέσα στο χώρο που πρόκειται να γίνει η εκδήλωση και οι ομιλίες. Γνωρίζουμε τους ανθρώπους της κοινότητας. Άνθρωποι πολύ ωραίοι, ανοιχτόκαρδοι, χαμογελαστοί. Μας υποδέχτηκαν έτσι με όλη τους την αγάπη και με μια ανοιχτή αγκαλιά. Για να ακούσουν τι είχαμε να τους πούμε. Εκεί ανακάλυψε ότι το όνομά μου, το αντίστοιχο του Θεόδωρος, στην τοπική γκανέζικη διάλεκτο, είναι Γιαμιτσέ, που σημαίνει «Ο Θεός δίνει». Οπότε έκτοτε, τελειώσε ο διάσημος μου στην Γκάνα, ήμουν ο Γιαμιτσέ. Παντού πιτσιρίκια που παίζουν, παντού παιδιά. Μια ζωή που αναπτύσσεται μέσα στη φύση. Μια ζωή που το μόνο που ήθελε από μας είναι μερικές επιπλέον γνώσεις του πώς μπορούν να διαθέσουν καλύτερα τα γεννήματά τους, με πιο συμφέροντες τρόπους και το πώς μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγή τους. Το ποδόσφαιρο βεβαίως είναι μια διεθνής γλώσσα. Όπως επίσης και τα γκράφιτι. Και τώρα η ώρα για το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πίνετε αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Μου είπαν ότι είναι με υβίσκο. Νομίζω ότι έχει και dragon fruit μέσα. Και θα το δοκιμάσουμε παγωμένο καταρχήν και με τέτοιο υδρότα και ζέστη είναι ό,τι πρέπει. Για να δούμε. Όταν μου είπαν ότι είναι καταπληκτικό, είχαν δίκιο. Έχει μια γεύση γλυκόξινη, αλλά είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, στην υγειά σας. Πίνετε τέτοιο. Και βεβαίως παιδιά και βασίλισσες γίνονται ένα. Μια διανομή μικρών δώρων και μια τεράστια μυρμικοφολιά για να μαθαίνουμε. Ήρθα να φύγουμε από το χωριό. Οι άλλοι θα πάνε το λεωφορείο. Εγώ βρήκα έναν ακόμα καλύτερο τρόπο να φύγω. Τα λέμε λοιπόν. Let's go, man. Are you sure? Είναι η ώρα για τις προσωπικές εξομολογήσεις του ταξιδιώτη είχε μέσα την ψυχή. Αύριο φεύγουμε στην Άκρα. Αλλά παρότι ήταν μόνο 4 μέρες, ήταν σαν να ήμουν εδώ πολύ περισσότερο. Δεν είναι εύκολο κανείς να περιγράψει αυτή τη χώρα έτσι όπως τουλάχιστον την είδαμε εμείς. Γιατί είχαμε την ευκαιρία να την δούμε όχι μέσα από τα μάτια του τουρίστα, αλλά καθώς συμμετείχαμε στο Εράσμους, είχαμε την ευκαιρία να την δούμε όπως πραγματικά είναι. Πηγαίνοντας σε αγρικίες, πηγαίνοντας σε περιοχές στα περιθώρια των πόλεων. Αν μπορούσα με μια φράση να το πω, θα έλεγα ότι ήταν όπως στην Ελλάδα του 50, ας πούμε, με κάποιες αναλογίες. Μια χώρα που έχει πολλούς πλούσιους, έχει πάρα πολλούς φτωχούς, έχει ένα τεράστιο
άνοιγμα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο και προσπαθεί να δημιουργήσει μια δική της παράδοση. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δικό της, μια δικιά της επιχειρηματικότητα και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δικό της μέλλον. Αυτή η χώρα αξίζει μια βοήθεια, αλλά όχι μια βοήθεια όπως οποιαδήποτε άλλη αφρικανική χώρα, καθώς δεν βρίσκεται σε πόλεμο, δεν έχει γίνει ποτέ πόλεμο στην Γκάνα. Χρειάζεται όμως μια βοήθεια στην επιχειρηματικότητα. Εκεί λοιπόν, όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε, θα ήταν πολύ καλό να συμμετέχουμε και με τις δικές μας δυνάμεις, βοηθώντας χώρες τέτοιες που πραγματικά μπορούν να βελτιωθούν, μπορεί να ανέβει το βιωτικό τους επίπεδο, μπορούν να προοδεύσουν και να αναπτυχθούν και μπορούν να αποτελέσουν και καλό παράδειγμα και για άλλες χώρες. Και μετά τις εξομολογήσεις, πάλι πίσω στη δράση. Ο κύριος Μάρκο επάνω στο βαν εκτελεί πλήρως το καθήκον του. Και εδώ βλέπουμε το καθάρισμα της καρύδας πολύ πιο αναλυτικά. Το ανοίγουμε σε εκείνο το σημείο λοιπόν και μπορούμε να πιούμε το καταπληκτικό νερό της. Είναι βράδυ. Έχουμε μαζευτεί όλοι και είναι η ώρα να πούμε τους εθνικούς μας ύμνους ως αναγνώριση των εθνών τα οποία εκπροσωπούμε. Και να δοκιμάσουμε βεβαίως τα τοπικά φαγητά της κουζίνας που έφερε ο καθένας μαζί του. Γιατί θα ήταν η Αφρική αν δεν είχαμε τους χορούς, τους περίφημους αφρικάνικους χορούς με τα περίφημα αφρικάνικα κρουστά. Μια νύχτα λοιπόν με χορούς, με κρουστά. Μια μεγάλη παρέα όλοι μαζί και αναμνήσεις οι οποίες μένουν όντως αξέχαστες. Βέβαια σιγά μην έβρισκα μουσικό όργανο και δεν αποφάσιζα να ασχοληθώ. Με βλέπετε εδώ να συνοδεύω με κάποια σχετική επιτυχία την μπάντα των κρουστών και να επιδεικνύω τις χορευτικές μου ικανότητες. Δράμα! Και βέβαια τα βραχιολάκια της φιλίας. Υπέροχα δώρα με τοπικό χαρακτήρα που μου έδωσαν σε όλους μας με το όνομά του απάνω και με τις σημαίες της Γκάνα, τα χρώματα της Γκάνα και να θυμόμαστε όλοι μας την εμπειρία αυτή. Μερικές μάλιστα οι οποίες είναι μικρόσιμες και ελαφριές και αφού απαιτήσουν από τον άντρα γονατιστός να φορέσει το βραχιόλι, στη συνέχεια βέβαια θα υποστούν και τις συνέπειες των διαταγών τους. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άλλη μια μέρα τέλειωσε λοιπόν. Κουραστική βέβαια, τι μπορεί να πει κανείς, χαλάλη κούραση. Όλες αυτές οι εμπειρίες, οι εικόνες που μεταφέρουμε μαζί μας είναι εξαιρετικές, μοναδικές και σπάνιες για να τις αποκτήσει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του. Αισθανόμαστε όλοι πολύ τυχεροί. Άμπρο, παίρνεις. Λοιπόν, τελευταία μέρα, τελευταίο πρωινό στην Ακρά. Και τα συναισθήματα βέβαια σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι ανάμεικτα. Απ' τη μία χαρά για ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα το οποίο φτάνει στο τέλος. Χαρά επίσης για νέους ανθρώπους που γνωρίσαμε και για παλιούς φίλους και συνεργάτες που ξαναείδαμε. Αλλά και λίγο που αφήνουν μια χώρα εξωτική. Με όλα τα καλά και τα κακά που συνεπάγεται αυτό. Μια χώρα που προσπαθεί να αναπτυχθεί και να βρει την πορεία της και αυτή μέσα στο σύγχρονο κόσμο.
Είναι μια χώρα ειρηνική με ανθρώπους με πλατιά χαμόγελο, όπως μου είπε κάποιος φίλος μου που ήταν εδώ πέρα. Είναι μια χώρα που πραγματικά, αν θέλετε, αξίζει να επισκεφτείτε. Τελευταίο επιδόρπιο στην Γκάνα, λοιπόν, μια καταπληκτική κρεμούλα, αλλά με γεύση ανανά. Τώρα κανείς να απορεί πού βρήκαν ανανά στην Γκάνα. Άλλη μια πρωινή συνάντηση, ένα πρωινό meeting και για να ενημερωθούμε αλλά και για τις διαλέξεις που παρακολουθούμε όλοι μας και βεβαίως θα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας και ο πρέσβης της Ιταλίας που με τη σειρά του μας δίνει τις απόψεις του για την κατάσταση στην Γκάνα. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε από την Γκάνα αν έστω και την τελευταία μέρα δεν προβαίναμε σε σχετικά παζάρια για να αγοράσουμε αναμνηστικά. Και θα αφήσω τις υπόλοιπες σκηνές να μιλήσουν από μόνες τους. Μεταξύ φίλων τελικά ποτέ δεν είναι ένα αντίο, είναι πάντα ένα εις το επανειδήν, μια ευχή και μια ελπίδα γι' αυτό. Και να δεις που μερικές φορές, όσο μακριά και αν είναι κανείς, όσα χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα και αν τον χωρίζουν, πάντα βρίσκεται μια ευκαιρία να ξαναβρεθεί με τους φίλους του. Αυτό συνέβη με εμάς με τους φίλους μας από το Κάμπο Βέρντε που τους βρήκαμε στην Γκάνα, αυτό συμβαίνει και με όλους τους ανθρώπους που πραγματικά ποθούν να ξαναβρεθούν με φίλους και αγαπημένους τους. Bye.
Και επειδή ένα αντίο δεν είναι ποτέ τελικά αντίο, μας περιμένει άλλη μια έκπληξη. Αναμνηστικά από τις φίλες μας, τις βασίλισσες του τουρισμού. Εξαιρετικά αναμνηστικά για να τις θυμόμαστε. Και βεβαίως, πάντα το στοιχείο του χιούμορ, το στοιχείο της χαράς είναι παρόν. Ας είναι καλά η Εμιλία μας που μας προσέφερε πολλές τέτοιες στιγμές. Τέλος, εμφανίστηκε ψηλότερη από τις ψηλές βασίλισσες του τουρισμού. Το όνειρό της έγινε πραγματικότητα. Οι εικόνες βέβαια ακόμα και καθοδόν προς αεροδρόμιο δεν εννοούσαν να μας αφήσουν, λες και ήθελαν να τις πάρουμε μαζί μας οπωσδήποτε. Φτάσαμε όμως στο αεροδρόμιο, αλλά ακόμα και εκεί, την τελευταία στιγμή, καθώς βαδίζαμε προς την έξοδο, είδαμε αυτό το καταπληκτικό αργαλείο με τον άνθρωπο να κάνει χειροτεχνήματα απίθανα. Σαν μια τελευταία εικόνα από την Γκάνα, μια τελευταία εικόνα από μια αφρικανική χώρα που πραγματικά παλεύει να αναπτυχθεί.